Καταρχάς θέλουμε να καταθέσουμε για άλλη μια φορά τη διαφωνία μας για την ταυτόχρονη συζήτηση ερωτήσεων που ναι μεν τυπικά έχετε δίκιο, αναφέρονται στο ίδιο θέμα, ωστόσο και το σκεπτικό τους είναι τελείως διαφορετικό και πολύ περισσότερο η κατεύθυνσή τους. Άλλωστε και η δική μας ερώτηση απευθύνεται στο Υπουργείο Παιδείας και της σημερινής κυβέρνησης, αλλά υπεύθυνη για το ζήτημα των συγχωνεύσεων είναι συνολικά μια κυβερνητική πολιτική η οποία υπηρετήθηκε από όλες τις κυβερνήσεις. Και δεν μπορούμε να ξεχάσουμε μια ημερομηνία, εγώ τουλάχιστον, 23 Ιουνίου του 2017, όταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κατήργησε εν μια ανοιχτή 50 δημοτικά σχολεία και 137, αν θυμάμαι καλά, νηπιαγωγεία. Συνεπώς, τα λέω αυτά προκειμένου να τεκμηριώσω το βάσιμο του λόγου. Έρχομαι όμως στο θέμα το οποίο μας απασχολεί. Κοιτάξτε, πρόκειται για σχολεία τα οποία είναι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τα 4 από αυτά είναι στο πρώτο δημοτικό διαμέρισμα, πιο κέντρο δεν γίνεται, και το άλλο είναι στο δεύτερο διαμέρισμα, μιλάμε για το 30ο γυμνάσιο και το 12ο, που είναι σε μια υποβαθμισμένη περιοχή. Ασφαλώς και γνωρίζουμε, κυρία Υπουργέ, και θα περιμένουμε με αγωνία την απάντησή σας, όχι μόνο εμείς, αλλά και αυτοί που μας ακούνε, για την τελική απόφαση, γιατί την τελική απόφαση την παίρνει το Υπουργείο. Η Διεύθυνση προτείνει, ο Δήμος γνωμοδοτεί, αλλά η απόφαση εν τέλει είναι του Υπουργού Παιδείας, είναι δηλαδή της κυβέρνησης. Η αιτιολόγηση τώρα από τη μεριά της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης της Ανατολικής Θεσσαλονίκης είναι αποκαλυπτική για όσους τη διαβάσουν, γιατί κινείται ακριβώς πάνω στους κόφτες της υφιστάμενης νομοθεσίας, στη λογική του κόστους-οφέλους, και το μόνο το οποίο λαμβάνει υπόψη είναι ο αριθμός των μαθητών. Λες και οι τάξεις, έχουμε και μαθητές που μας βλέπουν, λες και οι τάξεις είναι αριθμοί. Δεν είναι αριθμοί, είναι άνθρωποι. Είναι νέοι άνθρωποι, το καθένα με τις δικές του ανάγκες, που αντανακλούν βεβαίως και το περιβάλλον στο οποίο μένουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι μαθητές. Δεν τα λένε όλα λοιπόν οι αριθμοί και πάψτε να τους αντιμετωπίζετε ως τέτοιους. Η απόφαση, η πρόταση μάλλον, της συγκεκριμένης Διεύθυνσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, δεν έχει βρει, ξέρετε κυρία Υπουργέ, κάποιο φορέα που να ασχολείται με το ζήτημα που να μην έχει αντιδράσει. Από τους εκπαιδευτικούς των σχολείων, από τα συνδικαλιστικά σωματεία της ΕΛΜΕ, από τους γονείς, τους συλλόγους γονέων των σχολείων, από τους συλλόγους γονέων των δημοτικών σχολείων, που τα παιδιά τους πρόκειται να πάνε σε αυτά τα σχολεία. Όλοι αντιδρούν και λένε ότι αυτή δεν πρέπει να εφαρμοστεί. Είναι αντιεκπαιδευτική. Αυτό σας καλούμε κι εμείς να κάνετε, να δηλώσετε εδώ ευθαρσώς ότι δεν πρόκειται να προχωρήσετε σε αυτές τις απαράδεκτες συγχωνεύσεις, γιατί τελικά αυτές οι συγχωνεύσεις, κυρία Υπουργέ, στην ουσία στρέφονται ενάντια στα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών, τα οποία βεβαίως υπονομεύονται, για να κλείσω και τη συζήτηση, αναφερόμενος και στην προηγούμενη συζήτηση που είχατε με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, και από την περιβόητη αξιολόγηση που είναι εργαλείο εφαρμογής της αντιεκπαιδευτικής κυβερνητικής πολιτικής και όχι βελτίωσης της εκπαίδευσης. Για να συνεννοούμαστε δηλαδή. Το λόγο έχει για τα επόμενα 6 λεπτά η κυρία Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Ορίστε. Με άπλετο χρόνο, ναι. 6 λεπτών για να απαντήσετε και στους δύο βουλευτές. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Να καλωσορίσω και εγώ τα παιδιά. Είναι μεγάλη τιμή να σας έχουμε σήμερα να παρακολουθείτε το κοινοβουλευτικό έργο. Σας καλωσορίζουμε. Ελπίζω η μέρα σας να ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα. Κύριοι βουλευτές, και μάλιστα πρώτη φορά μπορεί να δείτε κάποιον να απαντά, δεν είναι ιδιαίτερα σύνηθες, είναι σπάνιο να απαντά ένα μέλος της κυβέρνησης σε δύο βουλευτές με την ίδια ερώτηση ταυτόχρονα. Κύριοι βουλευτές, κυρία και κύριοι βουλευτές, με συγχωρείτε. Οι συγχωνεύσεις των σχολείων δεν είναι το απόλυτο κακό. Όταν συντρέχουν συγκεκριμένα, δεν είναι το απόλυτο κακό οι συγχωνεύσεις των σχολείων. Όταν συντρέχουν συγκεκριμένοι λόγοι, γίνονται επί της ουσίας για το καλό τόσο των μαθητών, όσο και των εκπαιδευτικών, τους οποίους υπερασπίζεστε. Σχολικές μεταβολές, ιδρύσεις, καταργήσεις, αναβαθμίσεις, υποβαθμίσεις και συγχωνεύσεις σχολείων γίνονταν και θα γίνονται πάντα. Πάντα θα προάγονται και θα ιδρύονται σχολεία εκεί που θα υπάρξει ανάγκη, εκεί που θα υπάρξουν καινούργια παιδιά, καινούργιοι μαθητές.
πάντα θα καταργούνται, θα συγχωνεύονται, θα αλλάζουν σχολεία όταν η οργανικότητά τους δεν υποστηρίζεται από το μαθητικό δυναμικό. Σε κάθε περίπτωση όμως, οι σχολικές μεταβολές γίνονται μετά από μια πολύ καλά ορισμένη διαδικασία, την οποία αυτό εδώ το Κοινοβούλιο έχει επικυρώσει. Για να ξεκινήσει μια συγχώνευση, θα πρέπει να υποβληθεί μια πλήρως τεκμηριωμένη πρόταση από τους διευθυντές εκπαίδευσης, να γνωμοδοτήσει το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο και να εισηγηθεί θετικά ή αρνητικά ο Περιφερειακός Διευθυντής πάνω στη συγκεκριμένη πρόταση. Οι προτάσεις των διευθυντών, οι γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων και οι εισηγήσεις των Περιφερειακών Διευθυντών σχηματίζουν όλες μαζί έναν φάκελο για κάθε πρόταση σχολικής μεταβολής που φτάνει μετά σε εμάς, στο Υπουργείο Παιδείας, όπου θα ληφθεί η τελική απόφαση για την αποδοχή ή την απόρριψη της πρότασης. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την έκδοση από εμάς, υπουργικής απόφασης, για το σύνολο των σχολικών μεταβολών που μπαίνουν σε εφαρμογή από το επόμενο σχολικό έτος. Εσείς λοιπόν έρχεστε και οι δύο από διαφορετικές πλευρές που λέτε και εσείς κύριε Δελή και μας ζητάτε να παρέμβουμε σε αυτή τη διαδικασία, να αγνοήσουμε τις εισηγήσεις, γιατί εμείς δεν μπορεί να τα γνωρίζουμε όλα, γι' αυτό ακριβώς ζητούμε και τις εισηγήσεις. Να αγνοήσουμε τις εισηγήσεις παραγόντων που γνωρίζουν εκ του νόμου αλλά και εμπειρικά από πρώτο χέρι την υφιστάμενη κατάσταση και που προβάλλουν λόγους για την μεταβολή αυτής της κατάστασης ή όχι. Έχετε να μας προτείνετε κάποιον τρόπο παρέμβασης? Να ζητήσουμε, για παράδειγμα, από την Διεύθυνση Εκπαίδευσης να αποσύρει την πρότασή της? Να ζητήσουμε από το Δήμο να μην αναλάβει τις δαπάνες του νέου σχολείου ή από τον Διευθυντή της Εκπαίδευσης να εισηγηθεί αρνητικά? Τα ερωτήματα είναι μόνο ρητορικά και τα θέτω για να καταδείξω τη μόνη και μοναδική απάντηση στο ερώτημά σας. Δεν θα παρέμβουμε στη διαδικασία. Υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις και βάσει αυτών γίνεται μια συγχώνευση. Οι προτάσεις δεν διατυπώνονται κατά το δοκούν. Πρέπει να τεκμηριώνονται πλήρως από όλες και όλους όσοι τις εισηγούνται, να είναι αναλυτικές και να λαμβάνουν υπόψη τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει αυτός εδώ, ο νομοθέτης, εμείς όλοι 300. Πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι μαθήτριες και οι μαθητές δεν θα αναγκάζεται να μετακινηθούν σε μεγάλες αποστάσεις. Η μετακίνησή τους θα είναι ασφαλής και ο χρόνος δεν θα ξεπερνά τα 30 λεπτά. Πρέπει να διασφαλίζεται ότι το σχολείο που θα προκύψει από τη συγχώνευση θα διαθέτει τις κατάλληλες κτηριακές υποδομές, τον εξοπλισμό ώστε να λειτουργεί χωρίς προβλήματα. Μετά από συγχωνεύσεις, οι διευθύνσεις προχωρούν και σε χωροταξική ανακατάταξη, ώστε κάθε μαθητής να πηγαίνει στο πιο κοντινό του σχολείο. Πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι κλιματικές και γεωγραφικές συνθήκες περιοχής, όπως επίσης και οι ιδιαίτερες κοινωνικές και δημογραφικές επιπτώσεις. Κάθε πρόταση θα αξιολογείται και αξιολογείται ξεχωριστά. Αν χρειαστεί, θα ζητήσουμε περαιτέρω διευκρινήσεις και επεξηγήσεις πριν ληφθεί η τελική μας απόφαση. Άλλωστε, φαντάζομαι ότι είδατε και οι δύο ότι μιλούσαμε για τρεις συγχωνεύσεις, οι οποίες τελικά είναι δύο. Αν κάποιες από τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος, αυτές που ανέφερα πιο πριν, δεν πληρείται, τότε να είστε σίγουροι ότι η μεταβολή αυτή δεν θα γίνει δεκτή. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ πολύ, κύριε Δελή. 3 λεπτά για δεύτερη λόγια σας. Αναφερθήκατε, κυρία Υπουργέ, σε κάποια κριτήρια που αν ικανοποιηθούν, αν δεν ικανοποιηθούν μάλλον, τότε δεν θα υποστηρίξετε αυτές τις συγχωνεύσεις. Ξεχάσετε όμως να μας πείτε ότι αυτά τα κριτήρια εσείς τα θέσατε. Μάλλον όχι εσείς προσωπικά, ούτε καν η κυβέρνησή σας, η πολιτική σταθερά που εφαρμόζεται, μια πολιτική η οποία διαγράφθηκε από το τρίτο μνημόνιο, όπου μιλούσε εκεί πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Μιλούσε για την αξιολόγηση και για τον εξορθολογισμό. Αυτή ήταν η λέξη που χρησιμοποιήθηκε στο τρίτο μνημόνιο, το οποίο, αν δεν απατώμε, το ψήφισε και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, για τον εξορθολογισμό των τμήματων, των σχολείων και όλων των σχολικών μονάδων. Όλοι καταλαβαίνουμε τι θέλανε να πούνε. Τα κριτήρια, λοιπόν, που εσείς θέσατε αυτά, με βάση αυτά τα κριτήρια, μάλλον, κυρία Υπουργέ, είναι τελικά και οι προτάσεις που κάνει η Διεύθυνση Ανατολικής Θεσσαλονίκης.
Αυτά τα κριτήρια επικαλείται και η Διεύθυνση Ανατολικής Θεσσαλονίκης και εξ όσων κατάλαβα εγώ, το πιο σημαντικό και για εσάς είναι η οργανικότητα, είναι ο αριθμός. Επαναλαμβάνω όμως, μην μπερδεύετε τους αριθμούς με τους ανθρώπους. Άλλο οι αριθμοί, άλλο οι άνθρωποι. Πολύ περισσότερο όταν αυτοί οι άνθρωποι είναι μαθητές, είναι παιδιά. Είπατε ότι είναι μια διαδικασία και δεν πρέπει να παρένδεται. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας εδώ μέσα, ότι αυτή η διαδικασία, δηλαδή της πρότασης, της διεύθυνσης του Δήμου κτλ., δεν συνιστά τίποτε άλλο παρά έναν πολύ έξυπνο επιμερισμό ευθυνών. Ωστόσο, την τελική απόφαση τη λαμβάνετε εσείς. Και μπορείτε από τώρα να δεσμευτείτε ότι με βάση και όλα όσα λένε οι ίδιοι, τα ίδια τα σχολεία, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς, οι πάντες, ότι δεν θα προχωρήσετε σε αυτές τις συγχωνεύσεις και θέλουμε να δεσμευτείτε γι' αυτό. Δεν σας καλούμε δηλαδή να παρέμβετε στη διαδικασία, σας καλούμε να δεσμευτείτε ότι δεν θα γίνουν αυτές οι συγχωνεύσεις. Και σας καλούμε να το κάνετε αυτό γιατί, για να μιλήσουμε και με τη δική σας γλώσσα, τα τμήματα που θα δημιουργηθούν θα είναι 25άρια, θα είναι 28άρια. Ξέρετε κυρία Υπουργέ, όποιος έχει πάει σε τάξη, ένας αριθμός δεν λέει τίποτα. Μπορεί ένας αριθμός 10-12 παιδιών σε μία τάξη να είναι υπερβολικά μεγάλος, εάν αυτά τα παιδιά έχουν μεγάλα μορφωτικά ελλείμματα και χρειάζονται ιδιαίτερη παιδαγωγική προσοχή. Νομίζω ότι το ξέρετε αυτό και εύκολα να το σκεφτεί κάποιος. Είναι έπειτα το ότι αυτοί οι μαθητές θα διανύουν μεγάλες αποστάσεις. Ξέρετε, δεν είναι και τόσο εύκολο. Οι ελληνικές πόλεις δεν είναι και τόσο φιλικές στον άνθρωπο για να τις διαβαίνει κανείς και για να περπατά. Και αυτό αφορά βέβαια και τη Θεσσαλονίκη. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης να πηγαίνεις ανέμελα το πρωί στο σχολείο σου περπατώντας 1,5 χιλιόμετρο. Πολύ περισσότερο αν πρόκειται για τις μαθητές του 30ου γυμνασίου που θα πηγαίνουν στο 12ο γυμνάσιο περνώντας από κεντρικούς δρόμους μεγάλης κυκλοφορίας και ταχύτητας, όπως είναι εκεί μπροστά από τον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό. Σας λέω τώρα, αν ξέρετε από Θεσσαλονίκη, για να φέρετε την εικόνα, που είναι επικίνδυνοι δρόμοι για να περάσεις απέναντι. Υπάρχει λοιπόν και αυτό το στοιχείο. Αφήστε που ειδικά για το 12ο και για το 30ο, επειδή πρόκειται ακριβώς για πληθυσμούς οι οποίοι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι, πρόκειται στην ουσία για σχολεία πολυπολιτισμικά που καταλαμβάνουν ένα πολύ μεγάλο χώρο εκπαιδευτικό μαθητές, παιδιά προσφύγων και μεταναστών, γι' αυτό και ο αριθμός σας είπα δεν λέει σχεδόν τίποτα, τα οποία χρειάζονται όχι να τα βάλουμε σε ακόμα μεγαλύτερα τμήματα. Όλα αυτά τα παιδιά χρειάζονται επιπλέον στήριξη. Και όχι να τα τσουβαλιάσουμε και να τα πετάξουμε και να γεμίσουμε υπερπληθή τμήματα. Συνεπώς οι δυσκολίες για αυτά τα παιδιά θα μεγαλώσουν. Γι' αυτό και σας καλούμε από τώρα να δείξετε μια... Κάντε μια γενναία πράξη λίγο πριν τις γιορτές και δεσμευτείτε από εδώ, από το βήμα της Βουλής, σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι μας παρακολουθούν με αγωνία, ότι δεν θα προχωρήσετε σε αυτές τις συγχωνεύσεις για το καλό πριν απ' όλα των ίδιων των παιδιών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Δελή. Παρακαλώ πολύ, κυρία Υφυπουργέ, 6 λεπτά για τη δευτερολογία σας. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η δημιουργία εντυπώσεων είναι ένα πάρα πολύ εύκολο τέχνασμα, το οποίο μπορεί να γίνει σε διάφορους τόνους, υπιότερους, υψηλότερους, εντός κοινοβουλίου, εκτός κοινοβουλίου. Το θέμα τι είναι στο Υπουργείο το δικό μας? Τα παιδιά. Πρωτίστως τα παιδιά. Τα παιδιά, η εκπαίδευση και η εκπαιδευτική. Λοιπόν, συγχωνεύσεις. Είναι το τέλος του κόσμου, είναι το απαραίτητο κακό, είναι πολλές φορές καλό. Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Πριν κάποιες εβδομάδες ήμουν πάλι στο Εθνικό Κοινοβούλιο εδώ, απαντώντας σε ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου για συγχώνευση σχολείου βορειότερα της Αθήνας, νοτιότερα της Θεσσαλονίκης, που ναι, και έχω δουλέψει ως εκπαιδευτικός πολύ, αλλά και έχω περπατήσει γενικότερα την Ελλάδα και συγκεκριμένα Θεσσαλονίκη 2 εβδομάδες πριν, κυρία βουλευτά. Αλλά 3 εβδομάδες πριν, πάλι σε κοινοβουλευτικό έλεγχο εντός του Εθνικού Κοινοβουλίου, απαντούσα σε ερώτηση για συγχώνευση σχολείου, ξαναλέω, βορειότερα της Αθήνας, νοτιότερα της Θεσσαλονίκης,
όπου και εκεί η τοπική κοινωνία, ο σύλλογος γονέων, είχε πάρα πολλές ενστάσεις για ένα σχολείο το οποίο εν τέλει δεν ξέρω κατά πόσο ως είχε, ή μάλλον εγώ γνωρίζω, εξυπηρετούσε τα συμφέροντα της παιδικής προστασίας. Τι γινόταν λοιπόν σε αυτό το σχολείο? Είχε σε ένα σχολείο σε τρία χωριά. Η πρώτη και η δευτέρα ήταν σε ένα χωριό. Η τρίτη, η πέμπτη και η έκτη ήταν σε δεύτερο χωριό και η τετάρτη δημοτικού ήταν μόνη της σε ένα τρίτο χωριό. Ερχόταν λοιπόν η τοπική κοινωνία με τους τοπικούς βουλευτές να ρωτήσει, μα πώς γίνεται να καταργούμε το σχολείο το οποίο έχει μόνο την τετάρτη δημοτικού σε ένα χωριό, γιατί για το χωριό, για τα παιδιά, για τους εκπαιδευτικούς είναι πολύ καλύτερο να κρατάμε ένα δημοτικό σε τρία διαφορετικά χωριά. Πρακτικές σαν αυτές δεν είναι σωστές κατά κύριο λόγο για τα παιδιά. Όταν ένα παιδί πηγαίνει σε ένα σχολείο για δύο χρόνια, σε δεύτερο σχολείο το τρίτο χρόνο, σε τρίτο σχολείο τον τέταρτο χρόνο και μετά ξαναγυρνά στο σχολείο που είχε πριν. Οπότε, κυρία βουλευτά, νομίζω ότι... Κυρία συνάδελφε, παρακαλώ, μην διακόπτετε. Δεν υπάρχει διαδικασία αυτό που κάνετε. Μην διακόπτετε. Μας παρακολουθούν, μας παρακολουθούσαν, τουλάχιστον μας παρακολουθούν πλέον. Και... Λίγο, μπορείτε να συγκρατηθείτε, νομίζω. Μια εμπειρία την έχετε σχετική. Μπορείτε να συγκρατηθείτε και γραπτώς πολύ ωραία μπορούμε να στενοηθούμε με την διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Οπότε, αφού συζητήσαμε για το σχολείο το οποίο λειτουργούσε σε τρία διαφορετικά σχολιά, σε τρία διαφορετικά χωριά, με συγχωρείτε, ερχόμαστε τώρα να συζητήσουμε για ένα σχολείο, και μάλιστα γυμνάσιο και λύκειο, το οποίο δεν μπορεί να λειτουργήσει με τόσα λίγα παιδιά, μας ενημερώνει η Διεύθυνση Εκπαίδευσης εκεί πέρα. Τι λέτε και οι δύο, και καταλαβαίνω ότι συμφωνείτε σε αυτό, ότι έχουμε δύο σχολεία στα οποία τα παιδιά, ή τρία σχολεία, τα οποία τα παιδιά θα χρειαστεί να περπατούν ένα ή δύο χιλιόμετρα την ημέρα, και αυτό είναι πάρα πολύ. Εδώ θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσουμε. Δεν θα κάνω επίκληση στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο οποίος λέει ότι είναι καλό και σωστό να περπατούμε όλοι 8 χιλιόμετρα τη μέρα. Δεν ξέρω αν πλέον το καταφέρνετε. Εγώ δυστυχώς δεν το καταφέρνω πλέον. Αλλά αν μιλούμε για παιδιά τα οποία. Αυτό μας λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, μακάρι να ήταν χαμηλότερο για να μπορούσαμε να κάνουμε τι και εμείς. Αλλά όταν ζητούμε σε παιδιά γυμνασίου και όχι δημοτικού, που μπορώ να καταλάβω ότι υπάρχει και ένα πρόβλημα ασφάλειας, να περπατούν 1-1,5 χιλιόμετρο την ημέρα για να πάνε στο σχολείο τους, δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο η εκπαιδευτική κοινότητα και εγώ ως υπεύθυνη σε αυτό το Υπουργείο, αλλά και η εκπαιδευτικός η ίδια, θεωρώ ότι είναι αποτρεπτικό, ότι είναι εξαιρετικά υψηλό. Τι θεωρώ όμως ότι είναι μεγάλο πρόβλημα? Θεωρώ ότι είναι μεγάλο πρόβλημα να πηγαίνουν τα παιδιά σε σχολεία στα οποία να μην μπορούν να κοινωνικοποιούνται αρκετά, σε σχολεία στα οποία να μην μπορούν να αναπτύξουν όσες διαδικασίες και δράσεις εξωστρέφειας μπορούν να αναπτύξουν σε ένα μεγαλύτερο σχολείο το οποίο έχει μια μεγαλύτερη κλίμακα στην οποία μπορούν να το κάνουν αυτό, στα οποία θα έχουν περισσότερες ευκαιρίες, θα έχουν περισσότερες συνεργασίες, περισσότερη ενεργητική παρουσία και ανάπτυξη φιλίας με άλλα παιδιά. Παράλληλα, τι πιστεύω? Πιστεύω ότι είναι καλό και για τους εκπαιδευτικούς μας. Είναι δύσκολο και είναι κάτι το οποίο με διαφορετικούς τρόπους προσπαθούμε να μειώσουμε και να καταπολεμήσουμε. Δεν είναι σωστό για τους εκπαιδευτικούς συνεχώς να τους βάζουμε να τρέχουν σε διαφορετικά σχολεία για να συμπληρώσουν το ωράριό τους. Με δράσεις σαν αυτές, όπου σχολεία στα οποία υπολείπονται τους μαθητές τους, πάμε και κάνουμε συγχωνεύσεις και αλλού όπου υπάρχουν ανάγκες. Φέτος μπορούμε να σας πούμε σε επόμενο συζήτηση, άμα θέλετε, πόσα καινούργια δημοτικά, πόσα καινούργια νηπιαγωγεία ανοίξαμε σε όλη τη χώρα. Οι διαδικασίες των συγχωνεύσεων υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Και αυτό γιατί γίνεται? Γιατί είναι προς το συμφέρον και των παιδιών και των εκπαιδευτικών. Σας ευχαριστώ πολύ.